Στι 20 Μαου αναμένεται να ολοκληρωθεί η περίοδο υποβολή αιτήσεων των πολιτών που πληρούν τι προποθέσει ένταξη στο πρόγραμμα αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Οι παροχέ του προγράμματο αφορούν σε δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματο, επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγη και επιδότηση σύντηση. Τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών υποδέχονται και εισαγάγουν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα τη αιτή των πολιτών, που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι ίδιοι τι αιτήσει του ηλεκτρονικά. Στα 6 και τώρα του Δήμου Θεσσαλονίκη διανέμονται έντυπα με οδηγίε προ του πολίτε με τι προποθέσει και τα κριτήρια ένταξη στο πρόγραμμα, καθώ και φόρμε αιτήσεων με τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι πριν την τελική κατάθεση των αιτήσεών του.